Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα οικόπεδα, γιατί εγώ μπορεί να μην έχω, αλλά υπάρχει αρκετός κόσμος που έχει περιουσία και θέλει να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, που είναι βεβαίως ο καλησπέρα σας δικηγόρος, υπεύθυνος ενημέρωσης της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα, κύριε Αράπογλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται τώρα με αυτά τα οικόπεδα, τα εκτός σχεδίου? Σύμφωνα με ένα σχέδιο νόμο που θα εισαχθεί τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή, γίνεται ρύθμιση όσον αφορά τα εκτός σχεδίου ακίνητα, τα οποία έχουν έκταση άνω των 4 στρεμμάτων, τα οποία θα μπορούν κατά παρέκκληση να οικοδομήσουν. Άρα τα οικόπεδα τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου και έχουν έκταση κάτω από 4 στρέμματα, πλέον θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως αγροτεμάχια, καθώς δεν μπορούν πλέον να οικοδομηθούν. Συνεπώς μιλάμε μόνο για τα ακίνητα που έχουν έκταση πάνω από 4 στρέμματα και τηρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως να έχουν κάποια ελάχιστη έκταση και πρόσωπο σε δρόμο, ο οποίος δρόμος να είναι αναγνωρισμένος. Κύριε Ράπογλου, αυτό δεν είναι όμως ένα μεγάλο αγκάθι, το θέμα με τους δρόμους που είναι αναγνωρισμένοι? Νομίζω ότι δεν υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα, έτσι? Ακριβώς σε αυτό αποσκοπεί η κυβέρνηση, καθώς όπως πολλοί γνωρίζουν, με μία απόφαση που είχε εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2023 και συγκεκριμένα με την 176 του 2023 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχε ακυρωθεί η οικοδομική άδεια η οποία είχε εκδοθεί για ακίνητο, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ότι είχε πρόσωπο σε δρόμο, ενώ εν συνεχεία αποδείχθηκε ότι είχε πρόσωπο σε ιδιωτικό δρόμο. Δηλαδή δεν ήταν αναγνωρισμένος κοινόχρηστος δρόμος, απλά ήταν ένας δρόμος ιδιωτικός. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι πολεοδομίες ανά την Ελλάδα να διακόψουν την έκδοση οικοδομικών αδειών στα εκτός σχεδίου ακίνητα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία σύγχυση και μία αβεβαιότητα. Σε αυτή λοιπόν τη σύγχυση και την αβεβαιότητα επιδιώκει η κυβέρνηση να δώσει ένα τέλος με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Όπου να πούμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα θέσει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις όσον αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση και τα ακίνητα που έχουν έκταση πάνω από 4 στρέμματα, και μένει να δούμε στην πράξη τις προϋποθέσεις που θα τεθούν, οι οποίες κατά τις πληροφορίες μας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρές, και μάλιστα όποιος επιθυμεί να εκδώσει οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου ακίνητο άνω των 4 στρεμμάτων, θα πρέπει να καταβάλει και ένα τέλος υπό τη μορφή περιβαλλοντικού τέλους, το οποίο αυτό τέλος και τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτά τα τέλη θα διατίθενται για συγκεκριμένες περιβαλλοντικές δράσεις, το οποίο ποσό αυτό μάλλον θα αποθηκεύεται στο Πράσινο Ταμείο για μελλοντική αξιοποίηση. Μάλιστα. Και όλοι αυτοί που δεν έχουν περισσότερα από 4 στρέμματα ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, τα οικόπεδά τους, τα ενδυνάμικα οικόπεδά τους, τι γίνονται? Δυστυχώς αυτή την περίπτωση, παρά το ότι εμείς σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων έχουμε ένα πάγιο αίτημα που αφορά τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες και είναι να δοθεί μία παράταση ή κάποια προθεσμία τουλάχιστον 3 ετών, ούτως ώστε να έχουν και αυτή τη δυνατότητα να εκδώσουν κάποια άδεια και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να έχουν τη δυνατότητα να ανοικοδομήσουν τα ακίνητά τους, εφόσον μπορούν να οικοδομήσουν, να μπορέσουν να εκδώσουν και αυτή η οικοδομική άδεια. Όμως η κυβέρνηση φαίνεται να μην είναι διατεθειμένη να δώσει κάποια τέτοια δυνατότητα σε όσους έχουν ακίνητα εκτός σχεδίου κάτω από 4 στρέμματα, με αποτέλεσμα όσοι ιδιοκτήτες έχουν ακίνητα εκτός σχεδίου και έχουν έκταση μικρότερη των 4 στρεμμάτων, δυστυχώς να βλέπουν τις περιουσίες τους να απαξιώνονται και να χαρακτηρίζονται πλέον ως αγροτεμάχια, με αποτέλεσμα η αξία τους να γίνεται χαμηλότερη συγκριτικά με το προηγούμενο καθεστώς. Και εδώ, κύριε Ράπογλου, στην Κρήτη, και διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, είναι ουσιαστικά πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ακριβώς τέτοια οικόπεδα, δηλαδή μικρότερα των 4 στρεμμάτων εκτός σχεδίου πόλης. Οπότε αφορά πάρα πολύ κόσμο, σωστά? Ακριβώς, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Στην Κρήτη, μεταξύ, καθώς... κύριε Ράπογλου, δεν μπορούν να τα κάνουν και εντός σχεδίου, με δεδομένο ότι τα σχέδια πόλης είναι στον αέρα και χρόνια τώρα παρακαλούμε για να προχωρήσουν διαδικασίες και δεν προχωράει τίποτα. Ακριβώς, πολύ σωστά το εντοπίζετε αυτό το πρόβλημα, και ήταν αυτό που ήθελα να μνημονεύσω, ότι πολλές κυβερνήσεις στην ουσία όλα αυτά τα χρόνια δεν έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα, ούτως ώστε να επεκταθούν τα σχέδια πόλης ανά την Ελλάδα,
και ιδιαίτερα στην Κρήτη παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα, καθώς βλέπουμε προάστια του Ηρακλείου να έχουν προτινόμενα σχέδια πόλεως, τα οποία έχουν μείνει ανεφάρμοστα από τη δεκαετία του 90 ή και από το 2000 μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα πολλοί ιδιοκτήτες να οδηγήθηκαν εκείνα τα χρόνια στην ανοικοδόμηση αυθαιρέτων και στη συνέχεια το κράτος στην ουσία για να δώσει κάποια λύση τους όθησε στο να τακτοποιήσουν τις αυθαίρετες ιδιοκτησίες τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για 30 χρόνια να έχουν τακτοποιήσει τις ιδιοκτησίες τους, πληρώνοντας κάποιο τέλος και κάποιο παράβολο προκειμένου να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και το κράτος να εφαρμόσει άμεσα τα εγκεκριμένα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί μια νέα γενιά αυθαιρέτων. Τώρα μας δίνεται και μια πάσα, διότι εδώ και λίγα χρόνια έχουν ουσιαστικά προκηρυχθεί και έρχονται αυτά τα με νέες διαδικασίες, εννοώ αυτά τα ειδικά τοπικά και γενικά πολεοδομικά σχέδια. Πρώτα λοιπόν, δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση, το κράτος, να περιμένει να προχωρήσουν αυτά και μετά να αλλάξει αυτό το καθεστώς, δηλαδή να βάλει απαγορευτικό στην εκτός σχεδίου δόμηση? Κανονικά αυτό θα έπρεπε να συμβεί από πολύ παλιά, δηλαδή από πριν επεκταθούν οι πόλεις και γενικότερα τα προάστια, όπως έχουμε παρατηρήσει συγκεκριμένα και στην πόλη του Ηρακλείου, όπου υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη, ειδικά το 2000 μέχρι και το 2010, και θα έπρεπε να επεκταθούν τα συγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια για να αποφευχθούν και τα αυθαίρετα που έχουν χτιστεί, αλλά και να μην δημιουργηθεί με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μια νέα γενιά αυθαιρέτων, όπου οι ιδιοκτήτες θα επιδιώκουν, για να μην απαξιωθεί η ιδιοκτησία τους, να χτίσουν κάποια αυθαίρετα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι μια ωραία, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, φάμπρικα, κύριε Αράπογλου, με την έννοια ότι οι νόμοι για την τακτοποίηση θα βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο, για 30 χρόνια θα μπαίνουν κάποια χρήματα στα ταμεία, μετά θα λέμε δεν επαρκεί. Μέχρι να έρθει να το πληρώσεις με τις δόσεις θα έχει ολοκληρωθεί και η 30 ετία. Οπότε, τέλος πάντων, κάπως θα κινείται η διαδικασία έτσι. Φαίνεται ότι θα πάμε σε όλα τα επίπεδα με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς, και είναι πολλοί ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα στην Κρήτη, που όχι μόνο είναι εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας, που δεν είναι αναγνωρισμένα τα ακίνητά τους με πρόσωπο σε δρόμο, αλλά είναι επίσης και το πρόβλημα ότι είναι σε καθεστώς εξαδιαιρέτου ακινήτων, δηλαδή βρίσκονται στα ακίνητα, όπως πολλές φορές έχουμε μνημονεύσει εδώ από την εκπομπή σας, ότι βρίσκονται σε ακίνητα εξαδιαιρέτου, σε μεγαλύτερα δηλαδή ακίνητα, όπου έχουν ένα ποσοστό συνιδιοκτησίας, όπου και οι ιδιοκτήτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη διαδικασία της ανεξαρτητοποίησης, προκειμένου το κομμάτι τους να το κάνουν ανεξάρτητο και να μην ανήκουν πλέον σε ένα μεγαλύτερο εξαδιαιρέτου ακίνητο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να έχουν την ιδιοκτησία τους ανεξάρτητη και να αποκτήσει στην πραγματικότητα εμπορική αξία, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να το μεταβιβάσουν ή να το πουλήσουν όποτε επιθυμούν. Εσείς τώρα για αυτή τη ρύθμιση που περιμένουμε και έχει προαναγγελθεί, έχετε κάποια εικόνα πότε ακριβώς θα κατατεθεί? Γιατί νομίζω ότι την περιμένουμε αρκετό καιρό ήδη, έτσι, κυρία Ράπογλου? Είχε γίνει μια εξαγγελία στις 9 του Ιανουαρίου από τον αρμόδιο υπουργό και λέγεται ότι θα κατατεθεί για διαβούλευση είτε τέλος του μήνα είτε αρχές του Φεβρουαρίου και στη συνέχεια θα ψηφιστεί από τη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο Φεβρουάριο. Μάλιστα. Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αράπογλου, για αυτή την παρέμβαση. Νομίζω ότι έχουμε να λέμε και το επόμενο διάστημα για αυτά. Δεν τελειώνουν τα προβλήματα με τους ιδιοκτήτες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Για τους ιδιοκτήτες.